Σφοδρή σύγκρουση τριών οχημάτων στο Ηράκλειο που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε τραγωδία. Το νέο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στον κόμβο Σκαλανίου, στο οποίο ενεπλάκησαν ένα αγροτικό και δύο γιοταχή αυτοκίνητα. Στο τροχαίο που σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνά η τροχαία δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ σημειώθηκε κυκλοφοριακή αναστάτωση στο σημείο. Ευτυχώς που δεν είχαμε θύματα καθόλου. Ευτυχώς. Κάτι ψηλές ζημιές. Αλλά τα μάξα είναι άχρηστα. Όλα. Μαρτυρίες αναφέρουν πως το ένα γιοταχή με μεγάλη ταχύτητα διέσχιζε τον κόμβο και προσέκρουσε στα άλλα δύο οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες. Το Nissan έβγαινε απάνω από το Ηράκλειο. Το άλλο αμάξι ήταν σταματημένο τσιχάμε και πέρασε μία τουρίστρια πάνω με ηλιγκιώδη στα σίτα. Τα δύο αμάξια κινιόταν πολύ σιγά, πάρα πολύ σιγά και η τουρίστρια χωρίς να ελέγξει πέρασε με ηλιγκιώδη στα σίτα και εκτύπησε τα δύο αυτοκίνητα. Δηλαδή έκοψε τη διακλάδωση στη μέση. Εκτεταμένες οι ζημιές στα τρία οχήματα μετά τη σύγκρουση. Το ευτύχημα είναι όμως ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Πρέπει να προσέχουν, ναι. Έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Στον κόμβο Σκαλανίου έσπευσε η τροχαία για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.